Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Hello, 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 που θα έλεγε και η RuPaul. Έχω κολλήσει άσχημα με το RuPaul's Drag Race. Αν το βλέπετε κι εσείς, αφήστε μου αυτό το emoji στα σχόλια. Και αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας μιλήσω για 10 προϊόντα τα οποία χρησιμοποίησα μέσα στον Ιούνιο. Καλό μήνα, by the way, ο Ιούλιος είναι εδώ. Και όχι μόνο αγάπησα, αλλά με ενθουσίασαν, ξετρελάθηκα. Νομίζω ότι θα τα έχω μαζί μου σίγουρα και στο να σας έρθω των διακοπών φέτος, το οποίο τώρα που το σκέφτομαι μάλλον πρέπει να γίνει ξεχωριστό βίντεο, αλλά έχουμε χρόνο γι' αυτό, γιατί εγώ διακοπές θα φύγω τον Αύγουστο. Λοιπόν, να σας πω ότι τα προϊόντα που έχω σήμερα μπροστά μου έχουν να κάνουν κυρίως με μακιγιάζ και με λάμψη, πολύ λάμψη, και ότι επίτηδες έχω βάλει αυτό το strapless μπλουζάκι, αφενός γιατί ζεσταίνομαι πάρα πολύ με τον καύσωνα και τα φώτα αυτές τις μέρες. Αφετέρου, γιατί θέλω να σας δείξω ένα προϊόν λάμψης και για το σώμα, το οποίο θα εφαρμόσω εδώ μπροστά σας για να δείτε ακριβώς πώς λειτουργεί, πώς εφαρμόζεται και τι λάμψη δίνει. Επίσης, θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για τα προϊόντα. Τα έχω εδώ μπροστά μου όλα στο λάπτοπ μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν από αυτό εδώ το λάδι μαυρίσματος. Φαντάζομαι θα ξέρετε την εταιρεία Hey Poa. Είναι μια εταιρεία που έχει το εξαιρετικό λάδι μονόι και αυτή την εξαιρετική μυρωδιά σε όλα τα προϊόντα. Μου έστειλαν λοιπόν αυτό εδώ το Water Resistant αντιλιακό με SPF 15. Δεν είναι ένα αντιλιακό που εγώ βάζω στα πρώτα μπάνια, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, βάζω 50 ή 30, αλλά το δοκίμασα στην πόλη αυτές τις μέρες και παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ περισσότερο από όλα η σύνθεσή του, γιατί θα σας δείξω αμέσως τώρα. Είναι εντελώς dry oil, δηλαδή το βλέπετε τώρα που γυαλίζει, αλλά με το που το απλώνω στο χέρι μου, αφήνει μια λάμψη ενυδάτωσης χωρίς να αφήνει γυαλάδα, ξέρετε, και λαδίλα. Επίσης δεν θα χρειαστεί το χέρι μου να το ξεπλύνω, γιατί απορροφάται αμέσως. Αχ, και η μυρωδιά, παιδιά, είναι συγκλονιστική. Τόσο πολύ που αυτές τις μέρες δεν έβαζα και άρωμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχει αυτό το υπέροχο άρωμα. Λοιπόν, να σας διαβάσω και δύο χαρακτηριστικά. Είναι ανθεκτικό στο νερό, που σας είπα, εγγυάται εύκολη και ευχάριστη εφαρμογή χάρη στη μη λιπαρή υφή του. Περιέχει λάδι μονόι από την Ταϊτή που θρέφει και ενυδατώνει. Η συσκευασία αυτή είναι στα 150 ml. Φυσικά υπάρχουν και άλλα SPF ανάλογα με τις ανάγκες σας. Και εγώ το προτείνω πάρα πολύ για την πόλη, γιατί θέλω λίγο να με δει ο ήλιος, να μαζέψω και λίγη βιταμίνη D, αλλά δεν θέλω και να καώ. Πάμε σε προϊόν λάμψης για το πρόσωπο. Η Kiko Milano πρόσφατα κυκλοφόρησε αυτή εδώ τη συλλογή που λέγεται Dolce Diva. Από αυτή τη συλλογή λοιπόν που μου έστειλαν, εγώ ξεχώρισα αυτό εδώ το highlighter, το οποίο είναι, παιδιά, από τα πολύ καλά highlighters που κυκλοφορούν εκεί έξω. Είναι ένα highlighter που ξεχωρίζει γιατί η εξαιρετικά ελαφριά υφή του δημιουργήσει μια λάμψη στο φως για καταμάχητες και αισθησιακές εμφανίσεις όλη μέρα, γλιστρώντας τέλεια σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Ιδανικό για διορθώσεις on the go, γιατί έχει και καθρέφτη, όντως, και διατίθεται σε δύο εξαιρετικές αποχρώσεις. Είναι δερματολογικά ελεγμένο, cruelty free και αυτό το προϊόν, και νομίζω όλα όσα θα σας δείξω και σήμερα, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη γι' αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι η απόχρωση που έχω είναι οι δύο, είναι η Elegant Rose, και θα πάρω το πινελάκι μου και θα βάλω λίγο στο πρόσωπό μου αμέσως τώρα, γιατί δεν έχω βάλει τίποτα άλλο επίτηδες, για να δείτε πόσο ωραία είναι η λάμψη χωρίς να σου αφήνει αυτό το χοντροκομμένο glitter. Δείτε, νομίζω ότι φαίνεται ήδη η διαφορά στη μία πλευρά και στην άλλη, πώς αντανακλά γρήγορα το φως και πώς δεν εστιάζει άσχημα στις ατέλειες της επιδερμίδας. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο ωραίες συνθέσεις που έχω δοκιμάσει τελευταία. Τώρα, μάλιστα, μπορείς να πεις ότι αυτό το μακιγιάζ έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, στην αριστερή πλευρά δεν έχω βάλει τίποτα, γιατί θα βάλω αυτό εδώ το highlighter, το οποίο είναι και limited edition από τον Κορέ. Σας διαβάζω εδώ λίγες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο προϊόν. Γιορτάζουν λοιπόν τα 25 χρόνια από Thakari Wild Rose και είναι ένα highlighter σε υγρή μορφή για άμεση φυσική λάμψη, ιδανική για όλες τις αποχρώσεις της επιδερμίδας. Η ανάλαφρη σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με έλαιο άγριου τριαντάφυλλου και υψηλό ποσοστό μικροσφαιριδίων που αντανακλούν το φως, ναι, και αυτό δεν έχει γκλίτερ μέσα να φαίνεται αντιαισθητικό και πάρα πολύ έντονο, χαρίζουν και φωτεινότητα στην επιδερμίδα και φρεσκάδα, με ένα φυσικό και λαμπερό αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα το βάλω κατευθείαν εγώ στο μαγουλό μου. Χρειάζομαι και ένα καθρεφτάκι οπωσδήποτε για να το κάνω αυτό. Και θα το τοποθετήσω λοιπόν εδώ ακριβώς που θέλω. Και με τα δάχτυλά μου θα το ταμπονάρω.
Όπως βλέπετε, δίνει ένα πολύ διάφανο αποτέλεσμα. Δίνει αυτή τη λάμψη και τη γυαλάδα που είναι αυτή της υγείας που λέω και εγώ. Ενώ εδώ φαίνεται ότι είναι πιο έντονο, κατά τη γνώμη μου. Αυτό φαίνεται έτσι κάπως πιο φυσικό. Διαλέγετε και παίρνετε ή κάνετε layer, έτσι. Βάζετε πρώτα το υγρό, μετά το άλλο σε πούδρα και είστε πάρα πολύ λαμπερές και κούκλες. Θα βάλω λίγο και στο χέρι μου για να σας το δείξω και εδώ, γιατί ίσως στο πρόσωπο δεν το βλέπετε καθαρά. Λοιπόν, βλέπετε τι ωραία που απλώνεται και τι ωραία απόχρωση έχει. Και αυτό θα είναι τέλειο να το βάλετε και στο σώμα, αλλά ακόμα πιο τέλειο είναι το προϊόν που ακολουθεί. Το προϊόν που ακολουθεί, λοιπόν, είναι από αυτή εδώ την εταιρεία, συγγνώμη, είναι και λίγο βρώμικο, μισό λεπτό να το καθαρίσω με ένα μαντιλάκι. Είναι από την εταιρεία Inkredible, λέγεται You Glow Girl Body Blur, και διαβάζω εδώ στο site ότι διαθέτει, λέει, μία σύνθεση που δεν δημιουργεί λεκέδες και χαρίζει στην επιδερμίδα λάμψη με μικροχρωστικές που αντανακλούν το φως, δημιουργώντας χρυσαφένια λάμψη σε 4 ανοιχτές έως σκούρες αποχρώσεις. Λοιπόν, εγώ βλέπω 3 αποχρώσεις διαθέσιμες αυτή τη στιγμή και με τα λύπης μου δεν βρίσκω την Glow Child, την οποία θα χρησιμοποιήσω σήμερα, αλλά ελπίζω ότι θα τη φέρουν σύντομα. Ωστόσο, ευτυχώς υπάρχουν ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις για ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Γιατί εγώ όταν το έλαβα φοβήθηκα ότι αυτή θα μου πέσει πάρα πολύ σκούρα. Θα κάνω τα μαλλιά μου λοιπόν πίσω, μην σας πω, θα τα πιάσω και με ένα λαστιχάκι. Γιατί θέλω να σας δείξω πώς εφαρμόζω εγώ αυτό το προϊόν. Οι οδηγίες λένε εφαρμόστε το σαν να βάζετε την ενυδατική σας. Εγώ όχι, παίρνω την ενυδατική μου, μία μικρή ποσότητα, τόση. Τη βάζω εδώ στην παλάμη μου, νομίζω θα βάλω λίγο ακόμα, τόσο. Και αμέσως μετά βάζω το body blur, νομίζω ότι αυτή η ποσότητα είναι καλή. Θα το αναμίξω λοιπόν με τα δάχτυλά μου και δείτε τι θα γίνει τώρα στα χέρια μου. Γίνεται αυτή η σκούρα λοσιόν και αμέσως μετά θα το περάσω εδώ στους ώμους και στο ντεκολιτέ μου. Μπορείτε να βάλετε και ακόμη περισσότερη ποσότητα, νομίζω ότι αυτή, αν δεν έχετε μαυρίσει πολύ, είναι καλή. Και μπορείτε να κοντρολάρετε και το χρώμα. Ενώ αν προσπαθήσετε να το βάλετε σκέτο το προϊόν αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ σκούρο και πάρα πολύ συμπυκνωμένο το χρώμα του, δείτε λίγο, είναι λίγο δύσκολο να απλωθεί. Βλέπετε, αρχίζει και αφήνει κάπως λεκέδες και δεν είναι εύκολο στην επάλυψη. Αν το αναμίξετε όμως με την ενυδατική σας, θα έχετε αυτό το πολύ ωραίο και λαμπερό αποτέλεσμα, το οποίο εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις προάλλες, γιατί το είχα βάλει σε όλο το σώμα και ειδικά, ξέρετε που είναι ωραίο, στα πόδια, τα οποία έχουν μαυρίσει λιγότερο από τον κουρμό μας και είναι συγκλονιστικό, παιδιά, αν φοράτε φούστες, σορτσάκια κτλ. Για να δω αν γράφει κάτι άλλο το site, λέει ότι ναι, σβήνει τις ατέλειες της επιδερμίδας και χαρίζει λαμπερή όψη. Ελπίζω ότι φαίνεται, εγώ το βλέπω τουλάχιστον στο monitor. Θα βάλω λίγη παραπάνω ποσότητα από το χρώμα, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι φαίνεται στην οθόνη. Θα την αναμίξω όπως έκανα και πριν με την ενυδατική κρέμα σώματος, όσο περισσότερη τόσο καλύτερα, και θα σκουρίνω ακόμη περισσότερο την επιδερμίδα μου, γιατί θέλω να φαίνεται καλά το αποτέλεσμα και σε εσάς. Καμιά φορά, ξέρετε, δεν φαίνεται και το συνειδητοποιώ μετά όταν κάνω μοντάζ, αλλά τότε είναι αργά για να σας δείξω αυτό που θέλω σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα γυαλίζω, λάμπω και έχω αποκτήσει και μια πολύ ωραία μπρονζέ απόχρωση και είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, ναι, είναι φανταστικό, δεν είναι? Από τα πολύ αγαπημένα μου προϊόντα βλέπω ότι έχει και έκπτωση τώρα και από 16,50 κοστίζει 11,55. Τα ml του είναι 50 από ό,τι βλέπω, δεν θα χρειαστείτε και περισσότερα γιατί είδατε, βάζουμε ελάχιστη ποσότητα. Θα σας κρατήσει για αρκετό καιρό και είναι και αυτό cruelty free. Λοιπόν, η κρέμα που χρησιμοποιούσα τόση ώρα στο σώμα μου δεν είναι μια καινούρια ανακάλυψη, είναι μια κρέμα που είχα χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, αλλά επειδή χρησιμοποιούσα άλλες και δοκίμαζα γενικά νέα προϊόντα, την είχα αφήσει λίγο στην άκρη, δεν την είχα ξαναγοράσει. Ωστόσο, είχε μια προσφορά το Sephora, δεν ξέρω αν τρέχει ακόμη, και έλεγε ότι αν αγοράσεις ένα scrub
και την κρέμα σώματος, σου κάνει έκπτωση νομίζω 25%. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή προσφορά, γιατί δεν βάζουν πολύ συχνά εκπτώσεις στο συγκεκριμένο προϊόν. Είναι η Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream, μια κρέμα για το σώμα ταχείας απορρόφησης που βοηθάει στη σύσφυξη και τη λίανση της επιδερμίδας. Πολλές βραζιλιάνικες κρέμες περιέχουν ένα μυστικό συστατικό του γκουαρανά, ένα φυτό που προέρχεται από τον Αμαζόνιο, όπου ο καρπός του, λέει, έχει μία από τις πιο πανίσχυρες μορφές καφείνης του πλανήτη. Ξέρουμε ότι αυτό βοηθάει στην τόνωση και στη σύσφυξη. Αυτή η κρέμα λοιπόν είναι επίσης ενισχυμένη από ένα βραζιλιάνικο συνδυασμό από εξαιρετικά θρεπτικό βούτυρο κουπουατσού, νομίζω ότι έτσι λέγεται, πανίσχυρο αντιοξειδωτικό ακάι και άκρος ενυδατικό λάδι καρύδας για καταμάχητη επιδερμίδα, και έχει και αυτή τη μυρωδιά που είναι και αυτή εθιστική και συγκλονιστική. Good for vegan, cruelty free και από τις πιο λατρεμένες κρέμες σώματος ever. Μακάρι να είχα και πιο μικρή συσκευασία, γιατί αυτό δεν είναι πολύ πρακτικό για ταξίδι, αλλά θα το μεταφέρω σε ένα μικρότερο κοντέινερ νομίζω. Λοιπόν, βλέπω την μπαταρία μου και τελειώνει, την αλλάζω και επανέρχομαι. Είμαστε στη μέση του βίντεο, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα άλλα 5 προϊόντα για τα οποία θέλω να σας μιλήσω και πάμε στην αγαπημένη μου, τη φίλη μου, τη Huda Beauty ή Huda Beauty, όπως το λέει το όνομά της. Λοιπόν, αυτό είναι το Glowish Multi-Dew Skin Tint, ένα προϊόν που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος. Σας άρεσε πολύ το αποτέλεσμα και χαίρομαι γιατί μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι φαίνεται ότι έχω χρησιμοποιήσει αρκετό από το πόσο έχει συρρυκνωθεί το σωληνάριο αυτό. Είναι λοιπόν ένα skin tint, μια κρέμα με χρώμα για λαμπερό αποτέλεσμα που χαρίζει ενυδάτωση και καλύπτει την όψη των πόρων για απαλό και δροσερό τελείωμα. Εγώ ωστόσο ως λιπαρή βάζω και ένα matte primer από κάτω για να είμαι σίγουρη. Είναι ιδανική για το απόλυτο no makeup makeup look, αυτό είναι αλήθεια. Είναι διαθέσιμο λοιπόν αυτό το προϊόν σε 13 αποχρώσεις, έχει ουδέτερους τόνους που σημαίνει ταιριάζει και σε περισσότερους τόνους επιδερμίδας, απλώνεται ομοιόμορφα και δημιουργεί ένα απόλυτα αόρατο και φυσικό αποτέλεσμα και πολύ λαμπερό, θα έλεγα εγώ. Η συσκευασία είναι πολύ ελαφριά, έχει αντλία που είναι πάρα πολύ πρακτική και πάμε να δούμε λίγο και τα συστατικά. Βλέπω εδώ ότι έχει έλαιο τριαντάφυλλου και εκχύλισμα κόκκινης πιπεριάς που αποτελεί προϊόν βιώσιμης διαχείρισης. Το έλαιο τριαντάφυλλου καταπραίνει και καθαρίζει σε βάθος την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα σφραγίζει την υγρασία. Το εκχύλισμα κόκκινης πιπεριάς από την άλλη προστατεύει την επιδερμίδα από την ψηφιακή ρύπανση, όπως τον πλέφος της οθόνης των κινητών και των υπολογιστών μας. Γι' αυτό σας λέω, βάλτε αντιλιακό και μέσα στο σπίτι να είστε και να δουλεύετε. Οι συνθέσεις λοιπόν είναι γεμάτες με τα καλύτερα και πιο καθαρά συστατικά, είναι και αυτό cruelty free, περιέχει 90% τουλάχιστον φυσικά συστατικά και είναι και good for vegan. Από τα πολύ αγαπημένα μου θα το φορέσω όλο το καλοκαίρι, η απόχρωση που έχω είναι 4, η light medium, το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου, θα σας δείξω και λίγο στο χέρι μου τη συγκεκριμένη απόχρωση, το πώς απλώνεται και ελπίζω να φαίνεται και λίγο η λάμψη που δίνει. Πάμε σε ακόμα ένα προϊόν της σειράς Glowish από την Huda Beauty, το οποίο είναι αυτό το bronzer. Λοιπόν, αυτό λέγεται Soft Radiance Bronzing Powder και είναι η απόχρωση medium. Πρώτον, σας είπα και την άλλη φορά, λατρεύω τη συσκευασία και λατρεύω και αυτό το swirl που κάνει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο bronzer είναι πάρα πολύ απαλό, η απόχρωση 2 εμένα μου ταιριάζει τέλεια, θα μπορούσα να έχω πάρει και την 3. Έχει λοιπόν αέρινη αίσθηση, μεταξένια υφή, απλώνεται πανεύκολα, έχει μια λάμψη κι αυτό που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Δεν είναι σαν αφορά glitter, δηλαδή θα σας περιγράψω τι έγινε τις προάλλες. Είχα μαυρίσει λίγο στο σώμα, έβαλα αυτό στο πρόσωπο και δεν ήταν αρκετά σκούρο, ήθελα να σκουρίνει όλη η επιδερμίδα, οπότε πέρασα το bronzer σε όλη την επιδερμίδα αφού σέταρα το skin tint και μου έδωσε μια φανταστική διακριτική λάμψη και ένα μπρονζέ χρώμα σε ένα πραγματικά είχα μαυρίσει. Λοιπόν, κολακεύει την επιδερμίδα, δίνει το επιθυμητό soft focus εφέ που την κάνει να φαίνεται ακόμα πιο ομοιόμορφη και απαλή, διαρκεί έως 12 ώρες, αυτό δεν ξέρω, δεν το δοκίμασα τόσες πολλές. Έχει λοιπόν φυτικό σκουαλένιο, βλέπω εδώ, βιταμίνη ε, βούτυρο καριτέ, κύλισμα κόκκινης πιπεριάς και αυτό και έλαιο τριαντάφυλλου. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε ένα πινελάκι και να το χρησιμοποιήσετε. Θα κάνω ένα swatch εδώ στο δάχτυλό μου για να δείτε την απόχρωση και στο χέρι μου, για να καταλάβετε πόσο πολύ απαλό και διακριτικό είναι, και εγώ τώρα πήρα και αρκετή ποσότητα, έτσι.
Πάμε στα χείλη, πάμε στο κραγιόν και αυτό από Huda Beauty. Λοιπόν, είναι η νέα σύνθεση από τα πολύ ενυδατικά κραγιόν της. Να σας πω την αλήθεια, βέβαια, καλό είναι να το διατηρείτε στο ψυγείο, γιατί εμένα μου έχει λιώσει που το είχα αφήσει στη τσάντα μου αυτές τις μέρες. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό, πάρα πολύ απαλό, το φορούσα στο προηγούμενο βίντεο, δίνει τέλεια γυαλάδα στα χείλη. Είναι αυτή η γυαλάδα που θες να έχεις όταν βάζεις liquid lipstick και gloss από πάνω, αυτό που έχω κάνει εγώ, αλλά δεν την πετυχαίνεις αν το gloss δεν είναι πολύ πολύ glossy, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι αρκετά σταθερό, όχι ανεξίτηλο όμως παρόλα αυτά. Είναι και αυτό, βλέπω εδώ, εμπλουτισμένο με λειτουργικά θρεπτικά συστατικά. Έχει βαθιά ενυδατική σύνθεση, εμπλουτισμένη με Maxi Lip, Hydro Berry και Κρύταμο. Έχω την εντύπωση ότι κυκλοφορεί σε 12 αποχρώσεις, μπορεί να κάνω και λάθος, είναι όμως όλες έτσι nude, ουδέτερες, και σίγουρα θα πάρω και μια άλλη εδώ να σταματήσω τελείως το no buy, αλλά όχι ακόμα, έχω αρκετά κραγιόν. Παιδιά, έχω αρχίσει και μουσκεύω πάρα πολύ, πρέπει να τελειώνω αυτό το βίντεο. Πάμε και στο μολύβι χιλιών της Huda Beauty, το οποίο είναι η εξέλιξη του κλασικού μολυβιού της Huda που ξέραμε. Έχει ξύστρα από την πίσω πλευρά, σας την είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Και είναι μηχανικό, που σημαίνει δεν χρειάζεται να κουβαλάτε ξύστρες μαζί σας στις διακοπές, γιατί εμένα αυτό είναι το ένα πράγμα που είναι πιο πιθανό να ξεχάσω να πάρω μαζί μου, η αλήθεια είναι, ξύστρα. Λοιπόν, πάρα πολύ βελούδινο στα χείλη, δεν το έχω βάλει σήμερα, αλλά μπορείτε να το δείτε στο προηγούμενο βίντεο, να δείτε και το αποτέλεσμά του. Είναι, παιδιά, ένα φανταστικό προϊόν. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο από το ξύλινο, το προηγούμενο της Huda, και βρίσκω ότι έχει και ωραία ενυδάτωση, ακόμα και μόνο του να το βάλεις στα χείλη. Να διαβάσω και κάποια πράγματα από το site. Δεν αλλοιώνεται, λέει, α, η σύνθεσή του είναι αδιάβροχη, ορίστε. Και στο νερό της πισίνας. Οκ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εμπλουτισμένο με ένα θρεπτικό σύμπλεγμα σόγιας και γλυκόριζας για σαρκώδες αποτέλεσμα με κρεμμώδη άνετη υφή. 12 αποχρώσεις, ναι, άρα σωστά σας έλεγα και για τα κραγιόν, γιατί δεν έγραφε το site πόσες αποχρώσεις ήταν. Να ξέρετε ότι ανάλογα με το κραγιόν που παίρνετε υπάρχει και αντίστοιχη απόχρωση που σας προτείνει η Huda Beauty. Λοιπόν, πάμε σε ένα προϊόν από την NYX για να ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο. Και είναι το Lip Lingerie XXL. Μου έστειλαν τρεις αποχρώσεις. Αυτή που φοράω σήμερα είναι η Stripped Down. Είναι η πιο θερμή απόχρωση, θα έλεγα. Και είναι μια απόχρωση που φοράω, παιδιά, κάθε μέρα τον τελευταίο καιρό. Γιατί θεωρώ ότι πηγαίνει με πάρα πολλά από τα ρούχα μου. Και σου δίνει αυτό το χρώμα στα χείλη, δηλαδή φαίνεσαι ζωντανός, δεν είναι τελείως nude, χωρίς να είναι όμως και έντονο και ενοχλητικό. Σήμερα έχω βάλει και butter gloss από την NYX από πάνω και το μολύβι που χρησιμοποίησα, να σας πω και τι έχω βάλει ακριβώς. Χρησιμοποίησα το butter gloss στην απόχρωση creme brulee και το μολύβι που έχω χρησιμοποιήσει είναι στην απόχρωση καφέ, σε περίπτωση που θέλετε και εσείς να κάνετε αυτό το συνδυασμό. Καταπληκτικό λοιπόν αυτό το liquid lipstick, είναι πολύ ενυδατικό όταν το βάζεις. Του παίρνει λίγη ώρα να στεγνώσει, όταν στεγνώνει όμως είναι πάρα πολύ σταθερός. Σκεφτείτε ότι εγώ δεν το ανανεώνω καθόλου κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν φάτε κάτι πολύ λιπαρό, που εντάξει λογικό είναι να διαλυθεί η σύνθεσή του και να φύγει. Εκεί θα πρέπει να το ανανεώσετε. Επίσης έχει πολύ ωραίο απλικατέρ, θέλω να σας πω και να σας το δείξω, γιατί είναι και μαλακό, είναι το κλασικό. Το κλασικό απλικατέρ, δεν βλέπω κάτι πρωτότυπο να έχει, κι όμως αγκαλιάζει τέλεια τα χείλη και ακόμα και αν δεν έχετε μαζί σας μολύβι, μπορείτε να κάνετε όσο ακριβές θέλετε το περίγραμμα των χιλιών σας με αυτό εδώ το προϊόν και αυτό εδώ το απλικατέρ. Κυκλοφορεί σε 24 αποχρώσεις από ό,τι βλέπω και όντως γράφει και το site ότι δεν μετακινείται και δεν μεταφέρεται για 16 ώρες. Λοιπόν, αυτά είναι όλα τα προϊόντα για τα οποία ήθελα να σας μιλήσω σήμερα. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στην συγκεκριμένη Legit Lashes μάσκαρα από Huda Beauty, γιατί σας την έδειξα στο προηγούμενο βίντεο και συνειδητοποίησα μετά στο μοντάζ και μου το είπατε και μερικές από εσάς και από κοντά και στα σχόλια νομίζω, ότι δεν φαινόταν το αποτέλεσμα καλά και η διαφορά καλά, αφού χρησιμοποίησα την Curl and Length από τη μία πλευρά και την Volume από την άλλη. Σήμερα λοιπόν χρησιμοποίησα και τις δύο στρώσεις, τη μία πάνω στην άλλη, και τις δύο πλευρές μάλλον, τη μία πάνω στην άλλη. Πρώτα την Curl and Length και μετά τη Volume.
και σας φίλμαρα αυτό το απόσπασμα, στο οποίο ελπίζω ότι φαίνεται ακόμη πιο καθαρά το αποτέλεσμα, το εντυπωσιακότατο και καταπληκτικότατο που δίνει στις βλεφαρίδες. Γιατί αυτή τη μάσκαρα εγώ δεν τη συμπεριέλαβα στα 10 αγαπημένα του μήνα, γιατί δεν είναι πια διαθέσιμη στο site των Sephora. Δεν ξέρω τι έγινε, την είδατε την προηγούμενη εβδομάδα και είπατε όλες θέλουμε να την πάρουμε αυτή τη μάσκαρα και την εξαντλήσατε. Φαντάζομαι όμως θα ξανάρθει σύντομα, οπότε προτιμώ να τη συμπεριλάβω και να σας πω περισσότερα για αυτή σε ένα μελλοντικό βίντεο που θα μπορώ να σας βάλω και το link για να την αποκτήσετε. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο ξενέρωμα από το να θέλεις κάτι και να μην το βρίσκεις διαθέσιμο. Αυτά για σήμερα. Thank you που είδατε και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Κάντε ένα share, τσάμπα είναι, sharing is caring και μπορεί να ανακαλύψουν και αυτοί μέσα σε αυτό το βίντεο ένα προϊόν που τους αρέσει πολύ και θέλουν να αποκτήσουν. Να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα, καλαμπάνια, καλές φουτιές, να είστε κάπου δροσερά, να μην αφήνετε κανένα να σας χαλάει τη διάθεση για κανένα λόγο. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!